Το άλλοι βγαίνουν και παίρνουν ένα σκυλάκι και λέει: εγώ το βλέπω το σκυλάκι σαν παιδί μου. Το σκυλάκι δεν μπορεί να είναι παιδί. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα παιδί με το σκυλάκι. Δεν είναι ισότιμο το σκυλάκι με το ζώο, δεν είναι ισότιμο με τον άνθρωπο. Μην τρελαθούμε. Μιλάει ένα άνθρωπο που ζει με τα σκυλιά. Είναι μέλη τη οικογένεια το σκυλί και το γατί. Είναι μέλη τη οικογένεια τα κατοικίδια. Διαφωνώ με αυτό εγώ. Εγώ δεν θεωρώ. Εγώ το ζώο είναι ένα σύντροφο. Δεν είναι μέλο οικογένεια το ζώο. Όχι, όχι. Δεν είναι μέλο οικογένεια. Εγώ διαφωνώ. Μιλάμε με έναν άνθρωπο φιλόζωο που έχει μεγαλώσει με σκυλιά και με βλέπετε με τη φούσκα 24/24. Μόνο μαζί που δεν κοιμόμαστε. Δεν είναι μέλο οικογένεια η φούσκα. Εγώ διαφωνώ. Εγώ η οικογένειά μου είμαι εγώ και τα παιδιά μου. Και η μάνα των παιδιών μου που είναι και η οικογένεια με τα παιδιά. Αυτό είναι η οικογένεια. Δεν έχει το ζώο στο σπίτι σου μέσα. Και το αγαπάω και είμαι φιλόζωο και δεν είναι μέλο τη οικογένειά σου. Βεβαίω και είναι μέλο τη οικογένειά σου. Εγώ διαφωνώ, ρε παιδιά. Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι μέλο οικογένεια ένα ζώο. Τι είναι, αντικείμενο, τσαντάκι, αξεσουάρ, τι είναι. Τώρα, εσύ αμφισβητεί για το να αγαπάω το σκυλί μου. Όχι, σε βέβαια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Δεν αμφισβητώ ότι αγαπά τη φούσκα και σε το βλέπω καθημερινά. Λοιπόν, γιατί όμω δεν την αντιμετωπίζει είναι... ω μέλο οικογένεια. Γιατί είναι ζώο, δεν άνθρωπο. Τι θα κάνουμε τώρα, οι άνθρωποι με του ανθρώπου και τα. Δεν αγαπάμε... είναι έμβιον. Δεν είναι έμβιον. Δεν είναι μέλο οικογένεια, το γέννησα εγώ. Το γέννησα εγώ. Έχω DNA ίδιο με το σκυλί. Τι μου λες τώρα, δηλαδή στο πλαίσιο μιας... Υιοθέτησες ένα πλάσμα για να του προσφέρεις αγάπη, Γιώργο μου. Αυτό αυτομάτως το καθιστά. Και του προσφέρω πολύ μεγάλη αγάπη. Και δεν αμφισβήτησε κανείς την αγάπη για την αγάπη για να μην παρεξηγούμεθα. Και το αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι η οικογένειά μου είναι η φούσκα, επειδή γράφει δηλαδή στο βιβλιάριο Φούσκα Λιάκα. Μια χαρά. Άκου να σου πω, μην τα μπερδεύουμε όλα. Τα αισθήματα. Δεν πρέπει να βαφτίζονται και με υπερβολικές λέξεις που για μένα δημιουργούν και προβλήματα μετά. Τι πάει να πει μέλος της οικογένειας στο σκυλί. Το σκυλί ζει με μια οικογένεια, είναι στην οικογένεια μέσα προφανώς. Αλλά δεν είναι μέλος της οικογένειας στο σκυλί, είναι δίπλα στην οικογένεια, μαζί με την οικογένεια δεν είναι μέλος της οικογένειας. Το γέννησα εγώ το σκυλί και δεν το ξέρω. Ή το έκανα μέσω παρένθετης μητέρα. Δηλαδή άνθρωποι που υιοθετούν. Τα παιδιά δεν τα αντιμετωπίζουν ως μέλη της οικογένειας. Τα παιδιά είναι άνθρωποι, δεν είναι ζώα. Τα παιδιά είναι άνθρωποι, δεν είναι ζώα. Όχι, γιατί και βάζεις στο στόμα μου λόγια. Βάζεις και το κάνεις πολλές φορές, αγαπημένη μου Άρια. Βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Παρακαλώ, δείξε τι είπα. Δεν το δέχομαι. Τώρα ξαφνικά εγώ δεν αγαπάω τα ζώα. Αυτό που μου έλα θέα και κύριε τώρα. Ξαφνικά άλλο θέμα να δημιουργήσουμε. Να με βγάλεις ότι δεν αγαπάω και τα ζώα. Που έχω μεγαλώσει με ζωάκια. Όχι, αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Αλλά πρέπει να τη δεις και ως μέλος της οικογένειάς σου. Γιατί είναι η φούσκα. Πάω στον Μπέγκη Τρικαλιώτη. Πάμε να πω σπίτι.